όπως λειτουργεί η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, για άλλους λόγους βέβαια, και δεν θα τους εξετάσουμε τώρα, αν θυμάστε έχουν ιδρύσει τον θεσμό της υπερνομαρχίας. Είναι η υπερνομαρχία Αθηνών και Πειραιός, η υπερνομαρχία Ξάνθης Ροδόπης και η υπερνομαρχία Δράμας, Καβάλας, αυτές οι δύο νομίζω. Για ποιους λόγους ξέρουν εκείνοι που το κάναν. Έρχομαι και λέω εγώ, ένα τέτοιο μοντέλο διακυβέρνησης σε επίπεδο περιφερειακής αυτοδιοίκησης όμως, δεν θα μπορούσε να ισχύει στις νησιωτικές περιοχές. Παράδειγμα, περιφερειακή αυτοδιοίκηση Βορείου Αιγαίου. Υποψήφιος περιφερειάρχης αυτός. Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ανανομό αυτός. Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι αυτοί. Και δεν είναι ανάγκη τα όργανα που θα προκύψουν να είναι πολυμελή. Θα μπορούσε δηλαδή η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος να έχουν το δικό τους τοπικό συμβούλιο, ας το πούμε έτσι, σε έναν αριθμό 11 άτομα, με επικεφαλή τον αντιπεριφερειάρχη, όπως εκλέγεται σήμερα ο νομάρχης Πειραιά και ο νομάρχης Αθηνών. Από κάτω έχουν το νομαρχιακό συμβούλιο και από πάνω είναι οι υπερνομάρχης. Ένα τέτοιο μοντέλο πιστεύω ότι θα βοηθούσε καλύτερα και σε επίπεδο προγραμματισμού και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε επίπεδο λειτουργίας αυτοδιοίκησης εγκύτερα στον πολίτη και βεβαίως σε επίπεδο αναπτυξιακής προοπτικής σχεδιασμού και περιφερειακών έργων, αρμόδιο όργανο να αποφασίσει θα είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου, το οποίο θα αποτελείται από το σύνολο των τοπικών συμβούλων του κάθε νησιού που θα απαρτίζουν το συνολικό Περιφερειακό Συμβούλιο. Θεωρώ πως ένα τέτοιο μοντέλο για τα νησιά, είναι μια δική μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, θα πρέπει να είναι κάπως διαφορετική από την αρχιτεκτονική των στεριανών περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, χωρίς να διαταράσει την ουσιαστική λειτουργία που θα είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση σε επίπεδο δευτέρου βαθμού. Το είπα αυτό έτσι για να δώσω ένα έναυσμα, για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τα νησιά μας και να δούμε και ένα άλλο, και κλείνω με αυτό. Ποια θα είναι η έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η κουβέντα είναι μηδενική. Έτσι είπε ο Υπουργός. Ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε λοιπόν μία εμπειρία από τη λειτουργία της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη ως αποκεντρωμένη κρατική μορφή όμως. Νομίζω ότι είμαστε όριμοι να κουβεντιάσουμε τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα ή αν υπάρχουν νέα δεδομένα που θα πρέπει η έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να είναι η Χίος ή να είναι η Σάμος, λέω εγώ. Δεν διακατέχομαι από κανένα τοπικισμό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να πάμε de facto ότι η έδρα της αιρετής περιφέρειας και όχι της κρατικής, της αιρετής περιφέρειας θα είναι η Μυτιλίνη εξ οφίτσιο. Έχουμε υπουργό Μυτιλινιό, έχουμε γενικό γραμματέα Μυτιλινιό, να δούμε και η υπόλοιπη νομή τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Χωροταξικά,